Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο Ελληνικό. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Νέας Σμύρνης και Μεταμόρφωσης ήρθε ισόπαλο 2-2. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας της Νέας Σμύρνης, τον κύριο Τάραμα Σπύρο. Κύριε Τάραμα, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Καλησπέρα σας. Είναι ένα αποτέλεσμα που μας αδικεί, αν και εμείς είμαστε αυτοί που σοφαρίσαμε στο τέλος και κάναμε το 2-2. Νομίζω ότι η προσπάθειά μας ήταν αρκετά καλή και δικαιούμασταν την νίκη. Παρ' όλα τα αυτά, πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι από αυτό το αποτέλεσμα, όμως είναι ένα πρωτάθλημα φέτος τύχης, συμπτώσεων και περιπτώσεων. Δηλαδή όλο αυτό με το COVID και όλα αυτά μας έχει φέρει πίσω. Ενώ είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, βρισκόμαστε χωρίς τους παίχτες μας, ένας έχει COVID, τα παιδιά ήρθαν από 2 χρόνια στην ουσία που δεν είχαν παίξει και δεν είχαν συμμετοχές σε πρωτάθλημα. Και έτσι λοιπόν όποια ομάδα είναι πιο τυχερή σε αυτή τη φάση, να έχει τους παίχτες της στο παιχνίδι που χρειάζεται, να έχει τύχη στο παιχνίδι, επικρατεί σε αυτό το πρωτάθλημα και ευνοείται. Τελείως τώρα για το σημερινό παιχνίδι ειδικά, λίγο το καθόρισε και ο διαιτητής με τις αποφάσεις του, αλλά παρόλα τα αυτά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, δυνατό, σκληρό, και η Μεταμόρφωση είναι μια καλή ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Σχετικά με τα συμβάντα που είχαν γίνει στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ που με ρωτάς αυτό. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γίνει μια μακροχρόνια προσπάθεια. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται διανόμων και με κάποια καταστολή. Και αυτά ωραία είναι τα μέτρα που θα προσπαθήσει να λάβει η πολιτεία. Αλλά θα πρέπει να μάθουν οι γονείς, τα σχολεία, όλοι αυτοί που μπορούν να περάσουν παιδεία στη νέα γενιά, όλοι αυτοί που μπορούν να κάνουν τρόπους, τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, να μην έχουν αυτό το πάθος, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά με καμία ιδέα, όπως αυτοί λένε. Με καμία ιδέα. Να αγαπούν την ομάδα τους, να αγαπούν τον τραγουδιστή τους, να αγαπούν ό,τι θέλουν να αγαπούν, μέχρι το σημείο που δεν εμποδίζουν κανέναν και να κοιτάνε τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και τίποτε παραπάνω. Αυτό αν μάθουν, όλα θα είναι καλά για όλους. Ωραία. Για τις επόμενες αγωνιστικές που έρχονται, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν, να παραμείνουμε στην κατηγορία, γιατί εκεί που ευελπιστούσαμε σε κάτι καλύτερο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να προσπαθούμε να μείνουμε στην κατηγορία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το abola.gr, είμαι ο Σπύρος Πέτας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.